Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά καταρχήν. Αληθώς. Σας βρίσκουμε στη Χαλκιδική. Μας βρίσκεται στη Χαλκιδική και κάνουμε το πολύ μεγάλο πάρτι μας για να ξεκινήσουμε από εδώ όλη την καλοκαιρινή περιοδία των ΡΕΚ. Δηλαδή, ξεκινάμε tour καλοκαιρινό. Ξεκινάμε tour καλοκαιρινό από Χαλκιδική και από Crystal Life. Και νομίζω ότι θα είναι γούρικο το μαγαζί, γιατί είναι πάρα πολύ γούρικο και, εδώ. Και είναι και γούρικο και να σου πω ότι και για πρώτη φορά θα πούμε και το νέο μας τραγούδι. Το φύγαμε. Αποφασίσαμε ότι εδώ με την πολύ θετική ενέργεια που μας δίνει η Χαλκιδική και γενικά η Θεσσαλονίκη και τα Πέριξ. Είσαστε. Η Χαλκιδική είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, ακριβώς. Και είσαστε εδώ πέρα οι καλύτεροι και έτσι είπαμε και εμείς να κάνουμε την αρχή μας από εδώ. Πες μου λίγο, τι αισθάνεσαι από το tour που κάνεις, γιατί δεν είναι το πρώτο tour. Σίγουρα, είναι το τρίτο για την ακρίβεια. Τι αισθάνεσαι από τον κόσμο, δηλαδή. Πώς αισθάνεσαι να σας αγκαλιάζει ο κόσμος, γιατί έχω το βλέπω την αγάπη τώρα, αλλά θέλω να το πω. Κοίταξε, γενικότερα σαν συγκρότημα γεννηθήκαμε και εξελιχθήκαμε μέσα από τις συναυλίες, δηλαδή δεν έχουμε βρεθεί σε κάποιο μαγαζί να πεις ότι θα κάτσουμε με τον καιρό κτλ. Εισπράττουμε την αγάπη του κόσμου, παίρνουμε ενέργεια από αυτή, τσεκάρουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε αν αυτό που κάνουμε το γουστάρουνε και συνεχίζουμε πάντοτε με βάση το τι είναι αυτό που ο κόσμος μας ζητάει. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση, δεν μπορώ. Ειδικά στην Έλσα μας, ό,τι θέλετε. Χρήστα μου, θέλω να πεις ποιο είναι το θετικό και ποιο είναι το αρνητικό όσον αφορά το tour που γίνεται για ένα συγκρότημα, για ένα καλλιτέχνη γενικότερα. Αρνητικό, εντάξει, για μένα είναι... ξέρω, το θετικό σίγουρα τα διάφορα μέρη και φτάσουμε μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε, να πάμε οπουδήποτε, όπου μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Και εντάξει, αρνητικό, δεν μπορώ να σκεφτώ. Εντάξει, ίσως η κούραση, ξέρω εγώ. Να σου πω και κούραση, είναι το να μαζεύεις συνέχεια τις βαλίτσες σου. Αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Όχι, εντάξει. Αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιοδίες θα κάνουμε. Είπαμε, εσείς είστε, ελπίζουμε να μας φέρετε γούρι. Η πρώτη μας συναυλία. Οπότε θα δούμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όποτε έχουμε συναντηθεί, νομίζω ότι πήγε παντού καλά. Έτσι. Παντού όπου υπάρχει εσύ γενικότερα. Όπου βλέπουμε, όπου σε βλέπω και τώρα σε είδα και στην είσοδο με τη μία. Δηλαδή, με το που σε είδα, λέω εντάξει, τελείωσε. Μου πάνε εδώ έχουμε και 3-4.000 κόσμο. Εντάξει, καλά είμαστε. Crystal Life, δηλαδή τι άλλο. Λοιπόν, νέο τραγούδι. Νέο τραγούδι, ολοκένουργιο, φρεσκότατο. Καλοκαιρινό πιστεύω. Αρκετά καλοκαιρινή διάθεση, ναι. Ωραία. Φύγαμε για να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Ξεκινάμε από τώρα. Ήδη ξεκινάμε και από εδώ. Φιλιά, ευχαριστούμε. Σε μένα σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Σε μένα σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν φύγω, αν χαθώ, σε σένα θα γυρνώ. Σε μένα σ' αγαπώ. Στη ζωή σου θέλω να γι' αυτό το πρώτο φιλί σου. Τι κι αν δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου. Σε μένα σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Σε μένα σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν
τη ματιά. Κεραυνό στην καρδιά μου. Το μυαλό μου είχε φύγει και είχε αλλάξει τροχιά. Μην έφτρας τα λεπτά. Είναι η νύχτα παιδιά μας. Μια ανάσα, ένα χάρι και με σπέλεις ψηλά. Άσε με να μπω κρυφά στη ζωή σου. Θέλω να γευτώ το πρώτο φιλί σου. Τι κι αν δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου. Άσε με να σ' αγαπώ. Μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό. Μακριά σου δεν μπορώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Κι αν το τέλος είναι αυτό.